Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Κουσάνας, εκτός από ότι ήταν 3 χρόνια προπονητής χολαργό, ήταν και άλλα 6 ποδοσφαιριστής. Νομίζω παλιότερα και στην Τερψιθέα Γιάννη και σε αρκετές ομάδες. Θα ήθελα να μου πεις έτσι, ποιες διαφορές τώρα υπάρχουν από τότε με το σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσον αφορά τη διαφορά που έχει ένας ποδοσφαιριστής στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον προπονητή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής έρχεται στην προπόνηση και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει την προπόνησή του, να προπονηθεί σωστά, να τελειώσει την προπόνησή του και να φύγει να πάει στο σπίτι του. Ο προπονητής είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Έχει στο μυαλό του, και αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι πιο δύσκολο να είσαι προπονητής από ότι να είσαι ποδοσφαιριστής. Γιατί πρέπει να σχεδιάσει την προπόνηση βάσει τη εργασία που είναι ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, γιατί οι πιο πολλοί δουλεύουν, δεν μπορούν να ζήσουν μόνο από το ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχεις στο μυαλό σου 1000 πράγματα. Μήπως κάποιος παίκτης να έρθει στην προπόνηση, να αλλάξεις το πρόγραμμα της προπόνησης, να είσαι κοντά στους ποδοσφαιριστές για κάποια προσωπικά προβλήματα που έχουν. Και με λίγα λόγια έχεις πιο πολλά πράγματα στο μυαλό σου. Είναι πολύ πιο απαιτητικό έτσι από το να είσαι παίκτης με να είσαι προπονητής, Γιάννη, έτσι. Είναι πιο αγχωτικό να είσαι προπονητής, γιατί διαχειρίζεσαι εσύ τις τύχες της ομάδας. Ενώ ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής, η δουλειά του είναι να κάνει την προπόνησή του και να πάει στο σπίτι του να κάνει καλή ζωή. Ενώ ο προπονητής έχει πάρα πολλά στο μυαλό του. Τι έχει τώρα αλλάξει από τότε που ήσουν παίκτης για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι? Πώς ήταν τότε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πριν από 15-20 χρόνια και πώς είναι τώρα? Τι διαφορές έχεις διαπιστώσει εσύ σαν προπονητής πλέον? Ναι, πιστεύω ότι το επίπεδο έχει πέσει του ποδοσφαίρου. Παλιότερα πιστεύω ότι το ζούσαμε πιο πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, με τις αλάνες, ήταν πιο ρομαντικό, ας το πω. Ο κόσμος ήταν πιο κοντά στις ομάδες, υπήρχε μεγαλύτερη διάθεση. Τώρα έχει γίνει λίγο, πώς να το πω, λίγο στημένο, λίγο πιο αγχωτικό, πιο πολύ το αποτέλεσμα. Παλιά ήταν πιο ρομαντικό, ήταν πιο απλό, το ζούσαμε πιο πολύ. Πιστεύω και το ευχαριστιόταν και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες και ο κόσμος. Τώρα πιστεύω ότι γίνει πιο στημένο, πιο, αυτό που είπες, πιο αγχωτικό. Πιστεύω αυτή είναι η διαφορά. Ο ρομαντισμός δηλαδή που υπήρχε και δεν υπάρχει τώρα. Επίσης, Γιάννη, θα ήθελα να μου πεις τώρα, έφυγες από το χολαργό. Ποια είναι τα σχέδιά σου τώρα για την επόμενη μέρα για σένα, για την πορεία σου στην προπονητική? Το έχεις σκεφτεί ή ακόμα είναι νωρίς? Εντάξει, χθες πήγα και χαιρέτησα τους παίκτες, είναι ακόμα νωπό. Θα καθίσω λίγες μέρες να ξεκουραστώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω καθόλου ξεκουραστεί. Και σιγά σιγά, μόλις ηρεμήσουμε, θα δούμε τι υπάρχει στον ορίζοντα, να το πω έτσι απλά. Και προχωράμε και βλέπουμε κάτι, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Θα ξεκουραστούμε, όπως είπα, και στη συνέχεια θα δούμε τι θα κάνουμε.